Συμβόλαια θανάτου εκτελούσαν μέλη συμμορίας που έπεσε στα χέρια των αστυνομικών. Πάμε στο Χρήστο Μαζανίτη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρήστο. Νίκο, οι πληροφορίες είναι της τελευταίας στιγμής, καθότι έγιναν γνωστό πριν από λίγο. Πρόκειται λοιπόν για δύο υποθέσεις, οι οποίες θα ανακοινώσει αύριο η αστυνομία σε συνέντευξη τύπου που θα παραθέσει στη 1 η ώρα στον 10ο όροφο της ασφάλειας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Πρόκειται λοιπόν για δύο διαφορετικές ομάδες. Η μία ομάδα είναι αυτή που ανέφερες εσύ. Είναι η σκληρή ομάδα, η οποία διέπρατε, όπως λέει, συμβόλαια θανάτου, σύμφωνα με την αστυνομία πάντα. Έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιήσει τουλάχιστον μία περίπτωση και έχουν ταυτοποιήσει τη συμμετοχή τους σε υποθέσεις εκβιασμών αλλά και ληστεών. Το εντυπωσιακό είναι ότι έχουν χρησιμοποιηθεί επιστημονικές μέθοδοι πρωτόγνωρε για τα ελληνικά αστυνομικά δεδομένα. Μένουμε λοιπόν να δούμε τι θα μας πούν αύριο οι αστυνομικοί στην επίσημη ενημέρωση θα κάνουν. Όμως έχουμε και μία δεύτερη ομάδα για την οποία επίσης θα βγάλουν σχετικές ανακοινώσεις αύριο. Σύμφωνα με τις προφορές λοιπόν που έχουμε, πρόκειται για μία ομάδα η οποία διέπρατε ληστείες σε υποκαταστήματα τραπεζών, κυρίως της επαρχίας. Η τελευταία ληστεία που διέπραξε ήταν την περασμένη Δευτέρα στο Παλαιό Φάληρο και τελικά συνελήφθησαν. Μιλάμε για συνολικά και για τις δύο ομάδες για περίπου 10 άτομα. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Μαζανίτη.